Πρόεδρε, άλλη μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης δεν πραγματοποιήθηκε λόγω άρνησης συμμετοχής της αντιπολίτευσης και θα θέλαμε να μας πείτε γενικότερα το τι ακριβώς συνέβη. Ναι, κυρία Πολίτου, θέλω να αναφερθώ στο σημείο αυτό. Πράγματι, η τηλεδιάσκεψη είναι σύμφωνα με τον νόμο σύνομη. Δεν μπορούμε να αυτή τη στιγμή που η πανδημία είναι πλέον πάλι στο αποκορύφωμά της, εμείς να σκεφτόμαστε τον τρόπο της συνεδρίασης. Η τηλεδιάσκεψη είναι ένας σωστός τρόπος συνεδρίασης. Τα θέματα περνάνε όλα, είναι μια συνεδρίαση διαζώσης που όλα τα θέματα θα περάσουν με συζήτηση και χωρίς να υπάρχουν αντιρρήσεις. Δυστυχώς, η μείζωνα και η ελάσσοντα μειοψηφία, κυρία Πολίτου, δεν αισθάνεται την ανάγκη ότι αυτά τα θέματα αφορούν τους δημότες και πρέπει να περάσουν και να λειτουργήσει ο Δήμος μας. Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των συνόδων δημοτών μας για αυτούς είναι έξω από την πραγματικότητα. Πού είναι η σύμπνοια, πού είναι η συνεργασία, πού είναι η αλληλεγγύη τώρα σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση? Έχουμε και τα θέματα τα εθνικά, έχουμε και την πανδημία. Δεν έπρεπε να είναι δίπλα στη δημοτική αρχή αυτοί οι άνθρωποι? Είναι πολιτικά ανήθικο αυτό που γίνεται τώρα, αυτή την περίοδο, να απέχουν από τις συνεδριάσεις. Να έρθουν στη συνεδρίαση, στην τηλεδιάσκεψη, να καταθέσουν τις απόψεις τους, να εκφραστούν, να ψηφίσουν και να λειτουργήσει ο Δήμος. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα εκφράζει, η κοινωνία θα το σκεφτεί, έχει το νου της, βλέπει τα πράγματα πως έχουν, βλέπει τη Δημοτική Αρχή ότι προχωρεί και ίσως και αυτό είναι ένα θέμα που πάνε με κάθε τρόπο να δυσκολέψουν τα πράγματα. Όχι, κυρία Πολίτου. Ο Δήμος θα προχωρήσει, οι δημότες θα ικανοποιηθούν, ο Δήμος μας θα αναπτυχθεί. Πρόεδρε, η αντιπολίτευση τι ακριβώς προφασίστηκε για να μην συμμετέχει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση? Ποιοι ήταν οι λόγοι δηλαδή οι οποίοι σας έστειλαν? Οι λόγοι, πιστεύω ότι οι λόγοι οι οποίοι προβάλλουν, δεν προέβαλαν καθόλου. Κάθε φορά που γίνεται η τηλεδιάσκεψη ή δεν τους αφορά και δεν θέλουν να συμμετάσχουν, στέλνουν μια επιστολή. Αυτή τη φορά δεν στείλαν επιστολή. Α, δεν έστειλαν επιστολή. Όχι, αλλά πιστεύω, εκτός από την κυρία Μακρύ, η οποία δήλωσε αδυναμία να προσέλθει, και η κυρία Κάνη. Οι υπόλοιποι δεν έδωσαν σημεία ζωής, να το πω έτσι απλά. Αυτό νομίζω εγώ ότι είναι θέμα προβολής. Δηλαδή, οι διαζώσεις έχει άλλη προβολή. Ενώ η τηλεδιάσκεψη, είσαι από το σπίτι, δεν αποφασίζεις, μπαίνεις στο κομπιούτερ και μιλάς. Αλλά όλος ο κόσμος σήμερα, όλη η κοινωνία, όλοι οι φίλοι μας, συγγνώμη, όλοι οι φίλοι μας συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη. Τα βλέπουμε καθημερινά. Πρέπει εμείς να βοηθήσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία σήμερα είναι στο αποκορύφωμά της. Πρόεδρε, η νομοθεσία τι ακριβώς λέει στην προκειμένη περίπτωση? Η νομοθεσία προβλέπει διαζώσεις, τηλεδιάσκεψη και διαπεριφοράς. Η πλειοψηφία των Δήμων και σήμερα ακόμα κάνουν διαπεριφοράς συνεδριάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις τοπικές τους κοινωνίες. Οι σύμβουλοι και οι παρατάξεις της μειοψηφίας της Ελλάσσονος και της Μίζωνας μειοψηφίας δεν το αποδέχονται. Πόσα θέματα στην ημερήσια διάταξη ήταν στις κυρμές? Είχαμε 22 θέματα σοβαρά, αφορούσαν και συνδημότες μας, οι οποίοι περίμεναν να πάρουν αποφάσεις, να λύσουν τις αδιαφορές τους, τα προβλήματά τους, και αυτό αναβάλλεται. Εμείς θα συνεδριάσουμε πάλι ξανά τη Δευτέρα. Την Δευτέρα δηλαδή πάλι ξανά με τον ίδιο τρόπο? Θα κάνω συζήτηση με τον Δήμαρχο και με τους συναδέλφους, τους Δημοτικούς Συμβούλους, και θα αποφασίσουμε. Αλλά συγκλίνουμε με τη τηλεδιάσκεψη.